Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βλέπετε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Open. Το κλείσιμο όλων των σχολείων σε όλη τη χώρα αποφάσισε η κυβέρνηση κατά κύριο λόγο εξαιτίας του συγχρωτισμού που παρατηρείται έξω από τα σχολεία μεταξύ των γονέων. Η τηλεεργασία στο δημόσιο επεκτείνεται, ενώ αποφασίστηκαν και ειδικά μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς που θα υποχρεωθούν να μείνουν στο σπίτι για την επιτήρηση των παιδιών τους. Τις ανακοινώσεις έκαναν πριν από λίγο οι υπουργοί Κεραμέως, Κικίλιας και Θεοδωρικάκος. Όλες τις λεπτομέρειες θα τις δούμε με τον Σπύρο Δημητρέλη, την Αδαμαντία Λιόλιου, την Αναστασία Αργυριάδου και την Δέσποινα Βλεπάκη. Αδαμαντία, θα ξεκινήσω με εσένα, καθώς από τη Δευτέρα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και για 2 εβδομάδες θα είναι κλειστά. Κλειστά θα είναι, Ευλαμπία, τα δημοτικά, όπως και τα νηπιαγωγεία, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας η κυρία Νίκη Κεραμέως, όπως και η Παιδική και Βρεφονιπιακή Σταθμή, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Επομένως, όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Θα πρέπει να πούμε ότι πάμε επομένως στο σύστημα της τηλεκπαίδευσης. Αναφορικά τώρα με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενεργοποιούνται 2 μοντέλα. Το πρώτο είναι η εκπαιδευτική τηλεόραση που ξεκινά ήδη από την Δευτέρα στις 9 το πρωί, που είναι και η πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων, με το αντίστοιχο πρόγραμμα να καταρτίζεται στα σχολεία. Τώρα, επίσης, το δεύτερο μοντέλο που εισηγήθηκε και ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας είναι η υποχρεωτική τηλεκπαίδευση για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη, δηλαδή μία ημέρα μετά από την σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου. Και αναφορικά με τα δημοτικά σχολεία, το ωράριο το οποίο θα έχουν τα παιδιά θα είναι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ενώ για τους μαθητές του νηπιαγωγείου το σχολικό ωράριο θα είναι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:20. Θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα ήδη από τη Δευτέρα, από τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς. Εξήγησε μάλιστα η κυρία Κεραμέως τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε αυτό το μεσημεριανό και απογευματινό ωράριο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι διευκολύνονται οι οικογένειες, καθώς υπάρχουν και μεγαλύτερα παιδιά μέσα στις οικογένειες που χρησιμοποιούν την τηλεκπαίδευση, όπως και γονείς που τηλεεργάζονται. Ενώ ο δεύτερος λόγος είναι για να μην υπάρχει μεγάλη φόρτωση στο δίκτυο από την ταυτόχρονη χρήση πλατφορμών την ίδια ώρα από φοιτητές, μαθητές, όπως και εργαζόμενους. Μάλιστα, διευκρίνησε η Υπουργός ότι όποιος χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες της τηλεκπαίδευσης, η χρήση των δεδομένων είναι δωρεάν, ενώ μπορεί κάποιος να μπαίνει και από το σταθερό του τηλέφωνο με αστική χρέωση. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί και περαιτέρω εξοπλισμός. Έχουν δοθεί κάποια ηλεκτρονικά μέσα και προγραμματίζεται να δοθούν και άλλα στα σχολεία και στους μαθητές που έχουν ανάγκη. Πρόκειται, όπως είπε, για μέτρα προληπτικά και αναγκαία και προσωρινά. Κατανόησε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο στην οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Ζήτησε τη βοήθεια όλων και αναμένονται οδηγίες στα δημοτικά ήδη από αύριο, προκειμένου να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα συστήματα για να λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Υπουργού. Και είναι σημαντικό, Αδαμαντία, να πούμε ότι τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων εξαιρούνται. Να σε ευχαριστήσουμε. Σπύρο Δημητρέλη, έρχομαι σε εσένα γιατί ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε μέτρα. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Κεραμέως. Η βάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως με 2 αλληλένδετους τρόπους. Αφενός με την εκπαιδευτική τηλεόραση, αφετέρου με την τηλεκπαίδευση. Εκπαιδευτική τηλεόραση. Αμέσως από τη Δευτέρα το πρωί, στις 9 η ώρα, πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων, θα αρχίσουν να προβάλλονται από την ΕΡΤ 2 τηλεοπτικά μαθήματα για μαθητές δημοτικού. Σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Από τη Δευτέρα, η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτήσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές. Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε διευκολύνσεις για τους γονείς. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτά τα μέτρα με την βοήθεια του Σπύρου Δημητρέλη. Σπύρο. Ευλαβία, πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση υφιστάμενων μέτρων και στους γονείς των μαθητών δημοτικών που κλείνουν, αλλά και στους γονείς των βρεφών που πηγαίνουν σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, βεβαίως και στο δημόσιο. Λοιπόν, οι γονείς μαθητών πλέον έως 15 ετών, δηλαδή και γονείς μαθητών δημοτικού, θα μπορούσαν να έχουν στο δημόσιο ωράριο μειωμένο έως και 25%. Μπορούν να συμφωνήσουν σε ειδικό ωράριο οι δημόσιοι υπάλληλοι γονείς ή και να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού. Αυτό ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά τώρα τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
που κλείνουν. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς θα λάβουν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ που ισχύει για όσους μπαίνουν σε αναστολή σήμανσης εργασίας, ενώ για τους επαγγελματίες του χώρου για τις επιχειρήσεις δίνεται, μπαίνουν στην επιστρεπτέα προκαταβολή από την οποία το 50% δεν πρόκειται να επιστραφεί. Στις επιχειρήσεις τώρα που πλήττονται από το lockdown δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλουν δημοτικά τέλη. Σε ό,τι αφορά αυστηρά τη λειτουργία του δημοσίου, ο κ. Θοδωρικάκος είπε ότι θα πρέπει να δουλεύουν με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό, θα πρέπει να αξιοποιήσουν την τηλεργασία στο μέγιστο βαθμό. Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται πλέον μόνο με ραντεβού, ενώ οι ευπαθείς ομάδες των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει υποχρεωτικά να μένουν στο σπίτι είτε με τηλεργασία είτε με ειδικές άδειες. Ειδικά μέτρα λοιπόν για τους γονείς που, που εργάζονται στο δημόσιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Θοδωρικάκος. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο που έχουν αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία σε υπηρεσίες που συναλλάσσονται με το κοινό, οφείλουν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πολίτες αυστηρά κατόπιν ραντεβού που πρέπει να κλείνουν. Υπενθυμίζεται ότι τα ωράρια εργασίας είναι 3 για να αποφεύγεται ο συγχρονισμός, αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν την δυνατότητα σε περαιτέρω τροποποιήσεις αφού ενημερώσουν σε κάθε περίπτωση το κοινό. Μεγαλύτερη ύφεση φέτος βλέπει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας που μίλησε το πρωί στο Open. Ο ίδιος προανήγγειλε συνέχιση και το 2021 τη στήριξη της οικονομίας με μέτρα, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή. Πάμε ξανά στο Σπύρο Δημητρέλη να μας πει περισσότερα. Σπύρο. Ευλαμπία, και από επίσημα χείλη πλέον, υπάρχει μεγάλη επίπτωση από το νέο lockdown στην οικονομία. Ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι φέτος η ύφεση προβλέπεται να είναι λίγο πάνω από το 10%, ενώ η αρχική πρόβλεψη, να πούμε, ήταν περίπου 8%, ενώ για το 2021 προβλέπεται ανάκαμψη, όπως είπε, στην περιοχή του 5%. Είπε ότι θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας και το πρώτο τρίμηνο του 2021 τουλάχιστον. Θα περιλαμβάνονται σε αυτά η επιστρεπτέα προκαταβολή, ο έκτος κύκλος τον οποίο προανήγγειλε, βεβαίως θα συνεχιστούν οι αναστολές σύμβασης εργασίας και το μέτρο της μείωσης ενοικίων στις περιοχές που παραμένουν σε lockdown. Να πούμε τώρα, Ευλαμπία, ότι χθες κατατέθηκαν στην Βουλή οι διατάξεις για τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν με το lockdown που βρίσκεται σε εξέλιξη, και για το θέμα των επιταγών προβλέπεται ότι η ημερομηνία λήξης τους παρατείνεται κατά 75 ημέρες. Αφορά επιταγές που λήγουν έως τις 31 Δεκάτου του 2020 και προβλέπεται βεβαίως και το πράσινο φως για την δανειοδότηση από τις τράπεζες του κομιστή της επιταγής. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Δημητρέλη, και κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή τώρα ό,τι συμβαίνει ο κύριος Σταϊκούρας. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, που είναι ένα μέτρο που έχει πετύχει, μπορεί και μάλλον θα επεκταθεί και το 2021. Γιατί, για την Πέμπτη λέτε τώρα, μιλάω για μετά την Πέμπτη, μπορεί να επεκταθεί και το 2021. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και αν έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία, θα πρέπει το κράτος να είναι κοντά στον επιχειρηματία για να σταθεί στα πόδια του. Ακόμη μια νύχτα στην οποία τα δημόσια νοσοκομεία δοκίμασαν τις αντοχές τους, πέρασε η Θεσσαλονίκη. Οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πλέον ελάχιστες και προκειμένου να αυξηθούν, καταργούνται τα χειρουργεία και οι μονάδες ανάνυψης. Εφιαλτική ήταν και η χθεσινή εφημερία για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Στο Παπανικολάου η εφημερία άρχισε με ελάχιστες ελεύθερες κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λόγω της ασφυκτικής αυτής κατάστασης, ένας θάλαμος χειρουργείων και ένας ανάνυψης μετατράπηκαν σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Η εφημερία τελείωσε με μόλις 4 κενά κρεβάτια εντατικής θεραπείας από τα 37. Ήδη συζητάμε να ανοίξουμε πλέον χειρουργικές αίθουσες για να υποδεχτούμε σήμερα τους ασθενείς που θα έρθουν διασωληνωμένοι. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να σας περιγράψω πραγματικά την κρισιμότητα της κατάστασης. Η εφημερία στο ΑΧΕΠΑ άρχισε στις 8 το πρωί με ελάχιστα κενά κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο νοσοκομείο σπέβδουν από νωρίς πολίτες για να κάνουν το τεστ εντοπισμού του κορονοϊού. Η ώρα είναι 9 το πρωί και ήδη από ό,τι βλέπετε δεκάδες πολίτες έχουν σχηματίσει ουρά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που βρίσκεται σήμερα σε γυναική εφημερία προκειμένου να αποβληθούν σε rapid test. Ήρθα να κάνω προληπτικά το rapid γιατί ήρθα σε επαφή με πεπαιωμένο κρούσμα. Τον αδερφό μου άρρωστο
και ήρθα να βεβαιωθώ ότι δεν το κόλλησα κι εγώ. Γιατροί και νοσηλευτές επισημαίνουν ότι αν συνεχιστούν με αυτόν τον ρυθμό οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, τότε πολύ σύντομα οι ασθενείς θα χρειαστεί να διακομίζονται σε νοσοκομεία της Αθήνας και της περιφέρειας. Πεθαίνει κόσμο στο νοσοκομείο και πεθαίνει από τον κορονοϊό. Μην έρχεστε, κρατήστε τα αποστάσεις μεταξύ σας, φοράτε μάσκες. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση μοιάζει να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν είναι σε ακαρία τα μέτρα όταν έπρεπε και τώρα βλέπετε ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται καθόλου εύκολα. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να γίνει πουθενά αλλού. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι, να είμαστε μπροστά από την επιδημία και όχι πίσω από την επιδημία. Και η μάχη για ένα κρεβάτι συνεχίζεται, αφού στις εφημερίες οι ασθενείς προσέρχονται κατά δεκάδες και οι κλινικές γεμίζουν. Αν βάλουμε σαν στόχο τα 500 κρούσματα, χρειάζονται 5 εβδομάδες, όχι 8. Αν θέλουμε να φτάσουμε σε όμως ένα ασφαλέστερο αριθμό, κάτω από 300, 200 με 300 κρούσματα, τότε ναι, χρειάζονται 8 εβδομάδες, που σημαίνει να ανοίξουμε στις αρχές του Γενάρη. Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και το συντομότερο δυνατό πρέπει να μειωθούν οι δείκτες. Έχουμε έναν πόλεμο υγειονομικό. Με δάκρυα στα μάτια, εργαζόμενοι λένε ότι έχουν ξεπεράσει τις αντοχές τους και ζητούν από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα. Οι γιατροί δίνουν και το νοσηλευτικό προσωπικό την ψυχή μας κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προσέξτε πάρα πολύ. Την ώρα που η Θεσσαλονίκη βράζει από κρούσματα, χθες αργά το βράδυ φοιτητές διοργάνωσαν πάρτι σε ταράτσα κτηρίου στο κέντρο της πόλης. Η δυνατή μουσική και οι φωνές αναστάτωσαν την περιοχή. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετά από καταγγελίες συνέλαβαν τους δύο διοργανωτές για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ τους επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ. Η Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο και τα νοσοκομεία της πόλης, όπως είδαμε και στο βίντεο, εκπέμπουν SOS. Πάμε ξανά στις συνδέσεις μας. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ είναι η Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία, βλέπω αρκετός κόσμος και σήμερα έχει σπεύσει να κάνει το τεστ. Ευλαμπία, εφημερία σε εξέλιξη για γερά νεύρα τόσο για γιατρούς και νοσηλευτές όσο και για πολίτες. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, από τις 8 ξεκίνησαν να προσέρχονται εδώ οι Θεσσαλονικείς και συνεχίζουμε αμύωτο ρυθμό. Παρουσιάζουν είτε ύποπτα συμπτώματα, είτε έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Υποβάλλονται σε rapid test και εφόσον βγουν θετικοί, θα πρέπει να δείξουν και πάλι υπομονή, να κατευθυνθούν προς το αφιθέατρο του νοσοκομείου προκειμένου να υποβληθούν τις απαραίτητες εξετάσεις και ακτινογραφίες. Τώρα, απλά η λέξη ασφυκτική δεν περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί μέσα στις κλινικές του ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονται περισσότεροι από 500 ασθενείς σε απλές κλίνες. Ήταν αρχικά 25 οι κλίνες στη ΜΕΘ, γέμισαν, δόθηκαν άλλες 5 σε μονάδα ανάνυψης. Ωστόσο, και αυτές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν είναι κενές. Γίνονται διαρκώς νέες προσπάθειες από τους υγειονομικούς για να βρεθούν και να χρησιμοποιηθούν νέες κλίνες για μονάδες εντατικής θεραπείας. Χθες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 545 εισαγωγές, οι 200 ήταν στην Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός αυτό πραγματικά μας ανησυχεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι, σύμφωνα πάντα με τα ίδια επίσημα στοιχεία, μόνο το 7% των κλινών ΜΕΘ είναι ελεύθερες στη Θεσσαλονίκη. Και όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, συμπεριλαμβάνουμε και τα νοσοκομεία της Κατερίνης και της Χαλκιδικής. Να πούμε όμως ότι είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι δείχνουν να σταθεροποιούνται τα κρούσματα, τα ημερήσια κρούσματα στην πόλη και μάλιστα να έχουν μια πτωτική τάση. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά τα μέτρα θα αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματα των μέτρων. Όμως, επειδή είναι χιλιάδες τα ενεργά κρούσματα, δυστυχώς θα έχουμε πάρα πολλές εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις επόμενες ημέρες, Ευλαμπία. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη να δούμε ποια είναι η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Δέσποινα, αυξάνεται δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε πληροφορίες, ασφαλείς πληροφορίες, Ευλαμπία, για το ποια ήταν η κατάσταση χθες το βράδυ στα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 3.020 ασθενείς νοσηλεύονταν με κορονοϊό σε όλα τα νοσοκομεία πανελλαδικά. Από αυτούς, οι 390 ήταν σε ΜΕΘ, νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ. Ενώ το ακόμη χειρότερο, ένας δείκτης πολύ σημαντικός, είναι ότι οι 362 από αυτούς ήταν διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Όμως,
Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι, όπως μαθαίνουμε, η Ελλάδα έσπασε το φράγμα των 1.000 νεκρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, χθες το βράδυ, 1.032 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της πανδημίας μέχρι χθες αργά το βράδυ από επιπλοκές της πανδημίας. Να θυμίσουμε και τα επίσημα στοιχεία, τα οποία μας ανακοινώθηκαν στις 6 το απόγευμα. 3.038 ήταν τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΗ, 336 οι διασωληνωμένοι, ενώ οι νεκροί ήταν 997. Η εκθετική αύξηση στη χώρα μας συνεχίζεται, όπως μας ενημέρωσαν και χθες το Υπουργείο Υγείας. Είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο πικ του δευτέρου κύματος της πανδημίας. Σε 7 με 10 μέρες περιμένουμε να μειωθούν οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία, όμως θα πάρει τουλάχιστον 2 εβδομάδες να δούμε μείωση στους κρίσιμους δείκτες των νεκρών και των διασωληνωμένων. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το καινούργιο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Μας είπε για μια ακόμη φορά ότι πια όλη η χώρα είναι μια υγειονομική περιφέρεια και μάλιστα μας έδωσε και μια είδηση ότι 2 ασθενείς σε μεθ από την Καρδίτσα μεταφέρθηκαν στο καινούργιο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Να σου πω τέλος ότι σήμερα κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πραγματοποιούν τεστ στη Λάρισα και στη Ξάνθη μέσα από το αυτοκίνητο. Ευλαμπία. Να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, καθώς και τους υπόλοιπους. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Σοφία Φασουλάκη τηλεφωνικά, γιατί είχαμε μια επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Τι είπαν, Σοφία? Ναι, καλό μεσημέρι, Ευλαμπία. Μία επικοινωνία διαζώσης είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Σκοπός της συνάντησης ήταν ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει τον κύριο Ιερώνυμο για την πορεία της πανδημίας, αλλά και για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει. Κοινή συνισταμένη στη συζήτηση και των δύο ανδρών ήταν ότι θα πρέπει τα μέτρα να τηρηθούν απαρέγκλιτα, όπως έγινε και στην αρχή της πανδημίας. Και βέβαια η αισιοδοξία ότι αν τα τηρήσουμε τα μέτρα, τότε μπορεί να κάνουμε Χριστούγεννα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Είναι στο χέρι μας να τηρήσουμε τα μέτρα και να κάνουμε Χριστούγεννα με τις εκκλησίες μας ανοιχτές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο κύριος Ιερώνυμος προσέθεσε ότι όλοι έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε με τη στάση μας το ανθρώπινο πρόσωπο και τη δημόσια υγεία, ώστε να μπορέσουμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα στους ναούς μας. Ευλαμπία. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία Φασουλάκη. Και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο. Στην Ευρώπη καταγράφεται ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων και θανάτων. Τα μέτρα για την αναχέτηση της πανδημίας σε πολλές χώρες γίνονται ολοένα και πιο σκληρά, με την κατάσταση στην Ιταλία να είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Στη Γαλλία πάντως το lockdown φαίνεται να είχε αποτέλεσμα, αφού τόσο τα κρούσματα όσο και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται. Ο κορονοϊός σαρώνει τον πλανήτη, με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να έχει απλωθεί παντού. Πάνω από 11.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε όλο τον κόσμο. Αριθμός ρεκόρ και στα κρούσματα, που ξεπέρασαν τα 66.000 παγκοσμίως μέσα σε μία ημέρα. New infections are on the rise in Europe despite the partial lockdowns imposed in many countries. Η Ευρώπη δίνει τη δική της μάχη. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 315.000 από την αρχή της πανδημίας. Τα κρούσματα πλησιάζουν τα 13,5 εκατομμύρια. Οι πιο πληγήσες χώρες της Ευρώπης είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Γερμανία. Despite restrictive COVID-19 measures in Europe, several countries are still breaking records for the number of daily infections. Στην Ιταλία τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 40.000 μέσα σε μία ημέρα. Το σύστημα υγείας ασφυκτιά και οι αρχές έχουν επιτάξει ξενοδοχεία για τη φιλοξενία ασθενών με COVID. Οι κόκκινες ζώνες στη χώρα επεκτείνονται. Οι ειδικοί όμως δεν είναι σίγουροι πως τα μέτρα αυτά είναι αρκετά. Si verifica un preoccupante aumento sia dei ricoveri ospedalieri che dei ricoveri in terapia intensiva. Questo chiaramente giustifica ulteriori misure. Στη Γαλλία, με τα σχεδόν 24.000 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες, το lockdown φαίνεται να πιάνει τόπο. Την περασμένη Παρασκευή, η χώρα είχε καταγράψει πάνω από τα διπλάσια κρούσματα, ενώ και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν μειωθεί αισθητά. Les magasins resteront fermés encore 15 jours minimum. Pour beaucoup de commerçants cannais, l'information confirmée par le Premier ministre n'est pas une surprise. Στη Βρετανία τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 27.000 μέσα σε μία ημέρα. Σε αυτό το γυροκομείο, στο βόρειο Tyneside, η 92χρονη Φρίντα βλέπει για πρώτη φορά τον 56χρονο γιο της Χάι από τον περασμένο Φεβρουάριο πίσω από ένα τζάμι. Our eyesight fades sometimes,
So she had to get a bit closer, then she could see who it was. And being able to sit close to my mum, but with a screen in front, Perspex screen, if you put your hand on, you can feel the warmth. Ξανά στα δικά μας. Πάνω από 90 συλλήψεις έγιναν χθες κατά την επιχείρηση της αστυνομίας σε Πολυτεχνείο και Πανεπιστημιούπολη στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων της Ελλάς για την 17η Νοεμβρίου. Συνδεόμαστε με το Πολυτεχνείο και τη Γεωργία Λαγού. Γεωργία, τους επιβλήθησαν μάλιστα και πρόστιμα για τον κορονοϊό. Ακριβώς, Βλαμπία, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, να σου δώσω το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εδώ η περιοχή παραμένει σε στενό αστυνομικό κλειό. Η παρουσία της αστυνομίας είναι έντονη τόσο στην περιοχή της Πατησίων, όσο και στην περιοχή των Εξαρχείων. Οι άνδρες αστυνομίας βρίσκονται ακροβολισμένοι γύρω-γύρω από την περιοχή, ενώ περιπολούν ακόμα και με πολιτικά πεζή. Αυτή την ώρα έχουν σφραγιστεί, Βλαμπία, και οι τρεις πύλες εισόδου του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, Στουρνάρι, το ΣΥΤΣΑ και Πατησίων, έτσι ώστε κανένα άτομο να μην μπορεί να εισέλθει μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Ενώ τα ίδια μέτρα έχουν πάρει και ισχύουν και για τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δηλαδή της ΑΣΟΕ αλλά και της νομική. Και στη νομική. Να πούμε ότι χθες είχαμε 91 προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Σχηματίστηκε δισκογραφία. Στους 66 από το Πολυτεχνείο αποδόθηκαν κατηγορίες για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, παραβίαση μέτρων για την πανδημία και ψευδή κατάθεση, γιατί όπως ενημερωθήκαμε αρνήθηκαν να δώσουν δαχτυλικά αποτυπώματα. Ενώ στους υπόλοιπους 25 από τους ζωγράφους επίσης τους επιβλήθησαν πρόστιμα για τη διασπορά του κορονοϊού, αλλά αντιμετωπίζουν και τις κατηγορίες για εμπρισμό και προσβολή συμβιβόλων και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε πως αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα λόγω του κορονοϊού και του συγχρονισμού. Την ίδια ώρα όμως να σας πω, ο Πρωθυπουργός ζήτησε χθες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να ενημερώσει τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων προσωπικά για τις αποφάσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την ημέρα του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα όμως με την ανακοίνωση του κόμματος Μέρα 25, η συνομιλία ανάμεσα στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Γιάννη Βαρουφάκη ήταν έντονη, αφού 9 άτομα συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πορευθούν κρατώντας τις αποστάσεις και φορώντας μάσκες από το Πολυτεχνείο προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δηλαδή θα πραγματοποιήσουν πορεία. Σε εκείνο το σημείο, ο Υπουργός είπε ότι ο εισαγγελέας και η αστυνομία θα είναι εκεί για να συλλάβουν όποιον καταστρατηγήσει την απαγόρευση. Ευλαμπία. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία Λαγού. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, είχαμε ένταση και επεισόδια σήμερα στην Πάτρα σε πορεία που κάλεσαν αντιεξουσιαστές για τους συλληφθέντες σε Πολυτεχνείο και Πανεπιστημιούπολη. Συνδεόμαστε με την Πάτρα και τον Νίκο Γιαπρακά που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο. Καλησπέρα, Ευλαμπία. Βρίσκομαι έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Πάτρας, εδώ που κρατούνται ακόμα, που βρίσκονται ακόμα τα άτομα, τα 30 περίπου άτομα τα οποία έχουν προσαχθεί, ενώ σε κοντινό σημείο βρίσκονται και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου τα οποία έχουν έρθει για συμπαράσταση στους προσαχθέντες. Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 11 το πρωί, όταν μια ομάδα αντιεξουσιαστών αλλά και άτομα τα οποία ανήκουν σε σχήματα του αριστερού χώρου θέλησαν να κάνουν μια πορεία διαμαρτυρίας για τα όσα συνέβησαν χθες στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Ωστόσο, στην οδό Γούναρη, στο ύψος των Αργίων Αναργύρων, συνάντησαν την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, η οποία τους μπλόκαρε. Οι αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν από τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από το σημείο. Ωστόσο, αυτοί αρνήθηκαν και έτσι είχαμε την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων των ΜΑΤ, προκειμένου να γίνουν οι προσαγωγές των ατόμων αυτών. Μάλιστα, όπως λέγανε τα άτομα τα οποία έκαναν την διαδήλωση, δεν τηρήθηκαν τα υγειονομικά προσαγωγή. Καθώς, όπως είπαν, εν μέσω πανδημίας αναγκάστηκαν να στηβαχθούν στις αστυνομικές κλούβες προκειμένου να γίνει μεταγωγή τους στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας προκειμένου να διακριβωθούν τα στοιχεία τους. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα κατεχόμενα μεταβαίνει σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου για την προετοιμασία της φιέστας του Ταγί Περντογάν στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Πάμε να συνδεθούμε με την Αλεξία Τασούλη και την αίθουσα σύνταξης. Αλεξία, να μας πεις περισσότερα, αλλά να μας πεις και για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, για τις οποίες συνεχίζει να αντιδρά και ο Αυστριακός Καγκελάριος.
Λοιπόν, αύριο είναι η επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους και με αυτή την θλιβερή ημέρα για την Κύπρο μεταβαίνει αύριο Ταγί Περντογάν στα κατεχόμενα, προκειμένου καταρχήν να πάει στο μνημείο του Κεμάλ Αταρτούρκ στην κατεχόμενη Λευκοσία και στη συνέχεια να μεταβεί στα Βαρόσια, τα οποία η τουρκοκυπριακή κοινότητα άνοιξε τον περασμένο Οκτώβριο για το κοινό κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου, υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, βρίσκεται στα κατεχόμενα Καστεβαρόσια από χθες το απόγευμα, προκειμένου να επιθεωρήσει τις ευχές σας εν ώψη της επίσκεψης του Ταγί Περντογάν. Ενώ μέσα σε αυτό το κλίμα, ο καγκελάριος της Αυστρίας, ο Σεμπάστιαν Κούρτς, για άλλη μία φορά τάχθηκε υπέρ των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει ένα ομόφωνο μήνυμα κατά της Άγκυρας, αναφερόμενος στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, Ευλαμπία. Μια πάγια θέση του Αυστριακού καγκελάριου. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξία Τασούλη. Στην Αμερική τώρα, η κρίσιμη πολιτεία της Τζόρτζια πέρασε τελικά στα χέρια του Τζο Μπάιντεν, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη νίκη του εκλεγμένου Προέδρου. Από την άλλη, το επιτελείο του Τραμπ προσπαθεί να τον πείσει να αποδεχτεί την ήττα του, την ώρα που εκείνος στις πρώτες του δηλώσεις μετά από τη νίκη του Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα έχει μια δεύτερη θητεία. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully, whatever happens in the future, who knows which administration will be? I guess time will tell. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να αποδέχεται επιτέλους την ήττα του. Όχι ακριβώς. Φαίνεται όμως πως αρχίζει να έρχεται σε επαφή με τη σκληρή πραγματικότητα. Στην ενημέρωση που έκανε στον κήπο των Ρόδων στον Λευκό Οίκο για την πανδημία φάνηκε διαφορετικός, παγωμένος, μετρημένος. My administration will then coordinate the distribution of the vaccine. And it will be approved, I think again, it will be approved very, very quickly, we hope. Στο στρατόπεδο του Τζο Μπάιντεν, οι συνεργάτες του εκλεγμένου Προέδρου πιέζουν τους ανθρώπους του Τραμπ να συνεργαστούν και να τους δώσουν πρόσβαση στα στοιχεία για την πανδημία. Και όλα αυτά την ώρα που η χώρα μετρά πάνω από 183.000 κρούσματα μέσα σε μία ημέρα. Newly confirmed cases of coronavirus are surging across the country, overwhelming hospitals and crippling local economies. Το θρίλερ με την πανδημία δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί τη χώρα. Τέλος δεν έχει ούτε το εκλογικό σίριαλ που εκτυλίσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες. Τα αποτελέσματα στην Τζόρτζια έδειξαν και επίσημα νικητή τον Μπάιντεν. Όμως σε 159 κομιτείες στην πολιτεία έχει αρχίσει η επανακαταμέτρηση με το χέρι μετά την προσφυγή του Τραμπ στο δικαστήριο. The ballot recount in Georgia is officially underway now. Election workers are sorting through ballots one by one, which will then be tallied and entered into a database. Οι New York Times αναφέρουν πως μέσα στο Οβάλ Γραφείο σύμβουλοι και συνεργάτες προσπαθούσαν επί ώρες να πείσουν τον Τραμπ πως οι πιθανότητες να αλλάξει το αποτέλεσμα είναι μηδαμινές. Εκείνος όμως ήταν ανένδοτος. Donald Trump is going out as a sore loser. I think he's making a serious mistake, and his future obviously is not bright. I mean, he can talk about 24, but there's an awful lot of investigations. Ο γνωστός παρουσιαστής Τζεράλντο Ριβέρα πάντως τουίταρε πως μίλησε με τον καλό του φίλο Ντόναλντ Τραμπ και είναι σίγουρος πως αυτός θα κάνει το σωστό επειδή είναι, όπως έγραψε, ρεαλιστής. Μένουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Ο ρωσικός στρατός έχει πάρει θέσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ για την επιβολή της εκεχηρίας μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων. Δηλώσεις για αυτό το θέμα έκανε ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινό, να μας πεις περισσότερα, Θανάση. Καλό μεσημέρι, Βλαμπία. Το ρωσικό ειρηνευτικό σώμα αναπτύσσεται και έχει υπό τον έλεγχό του την επί 1,5 μήνα εμπόλεμη ζώνη στο Καραμπάχ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Πούτιν, η αιματοχυσία στήχησε τη ζωή σε 4.000 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, με τους τραυματίες να έχουν φτάσει τις 8.000. Στρατιωτικά ελικόπτερα της Ρωσίας συνοδεύουν τις επίγειες δυνάμεις και τα οχήματα που μεταφέρονται αεροπορικώς από τη Μόσχα με δεκάδες πτήσεις, 20 μόνον το τελευταίο 24ωρο. Αρμενία και Αζερβαϊτζάν αντίλαξαν τις ορούς των νεκρών στρατιωτών τους υπό την επίβλεψη του ρωσικού στρατού. Τουρκία και Ρωσία συνεχίζουν διαπραγματεύσεις με διαφωνίες, καθώς δεν έχουν διευθετήσει πλήρως τις τεχνικές λεπτομέρειες για το κέντρο επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός, που σύμφωνα με τη Μόσχα έχει αυστηρά αποφασιστεί ότι θα βρίσκεται στο έδαφος του Αζερβαϊτζάν, εκτός Καραμπάχ, όπου οι Τούρκοι παρατηρητές δεν θα εισέρχονται. Είναι βέβαια κάτι με το οποίο διαφωνεί η Άγκυρα. Κατά το Ρώσο πρόεδρο, οι πρόσφυγες έχουν φτάσει τις δεκάδες χιλιάδες, γι' αυτό και η Μόσχα δημιουργεί ένα συντονιστικό ανθρωπιστικό κέντρο για την περίθαλψή τους.
Στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης πληθαίνουν οι αιχμές για τον Αρμένιο Πρωθυπουργό, στον οποίο παρασχέθηκαν όλα τα στρατιωτικά μέσα που είχε ζητήσει σύμφωνα με τη Μόσχα, όσο διαρκούσαν οι εχθροπραξίες, ενώ ο Πασινιάν αρνιόταν συνεχώς και επίμονα να υπογράψει κάποιο συμβιβασμό πολύ νωρίτερα, όταν δηλαδή οι αρμενικές απώλειες θα ήταν πολύ λιγότερες. Γι' αυτό προφανώς και συνεχίζονται στο Γερεβάν οι διαδηλώσεις που ζητούν από τους διαμαρτυρόμενους την παρέτηση του Αρμένιου Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση, για το αναλυτικό ρεπορτάζ σου και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου. Следует обратить внимание на то, что в районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы. Сейчас нам об этом было доложено. Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4000 человек. Раненых свыше 8000 человек. Количество беженцев действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά όλη η αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή Open Sport με τον Μανώλη Σφακάκη. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.